Η ακρίβεια στο ράφι είναι πλέον για όλους και για τη μεσαία τάξη μεγάλο πρόβλημα. Μήπως είναι η ώρα, κύριε Πρόεδρε, για πιο επιθετική πολιτική δράση από την πλευρά της κυβέρνησης? Μήπως, για παράδειγμα, ήρθε η ώρα να μπει πάνω στο τραπέζι το ενδεχόμενο να μειωθεί ο ΦΠΑ σε κάποια από τα είδη πρώτης ανάγκης? Έχω απαντήσει επανελειμμένος στο ερώτημα αυτό και θα το ξαναπώ. Αλλά τώρα είμαστε σε μια πιο δύσκολη φάση. Και ναι και όχι. Είμαστε σε μια πιο δύσκολη φάση γιατί υπάρχει μια συσσωρευμένη αύξηση τιμών. Όμως είναι σαφές πια ότι βλέπουμε την αρχή του τέλους ως προς την έξαρση του πληθωρισμού. Οι τιμές όμως είναι ακόμα ψηλές, ειδικά στα καταναλωτικά προϊόντα και ειδικά στο ράφι. Η άποψή μου, και δεν είναι μόνο η δικιά μου άποψη. Κύριε Πρόεδρε, το λάδι κοντεύει. Έχετε υπόψη σας ότι η νεολαία κάνει πλάκα στο Twitter, το ονομάζει black label το λάδι. Αλλά ότι έχει φτάσει γιατί, η τιμή όμως, του. Γιατί καταρχάς, να εξηγήσουμε ότι οι τιμές του λαδιού είναι παγκόσμιες τιμές. Και έχουν πολύ να κάνουν με την προσφορά και τη ζήτηση και τη δυναμική της παραγωγής σε άλλες χώρες, κυρίως στην Ιταλία και στην Ισπανία. Να πούμε επίσης ότι αυτό που, επειδή η Ελλάδα είναι εξάγει λάδι, ότι αυτό που είναι πρόβλημα για τον καταναλωτή είναι όφελος για τον παραγωγό. Άρα δεν είναι τουλάχιστον, δεν είναι περίπτωση φυσικού αερίου όπου όλα τα λεφτά πηγαίνανε στη Ρωσία και σε αυτούς που παράγουν ένα προϊόν το οποίο δεν διαθέτουν. Όμως να επανέλθω στον πυρήνα του ερωτήματος σας. Οι μειώσεις του ΦΠΑ δεν δουλεύουν. Έχουν μεγάλο δημοσιονομικό κόστος και τελικά οι όποιες μειώσεις το έκαναν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Έχω μιλήσει με πολλούς ομολόγους μου. Όσοι το έκαναν, το μετάνιωσαν. Γιατί πολύ απλά δεν δούλεψε. Και επανέρχονται σε προηγούμενους συντελεστές ΦΠΑ. Όμως έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Οι τιμές κάποια στιγμή θα αποκλιμακωθούν. Έχουμε βάλει πολύ μεγάλα πρόστιμα και θα εξακολουθώ να το κάνω. Και το μήνυμα το οποίο θέλω να στείλω και από την συγκέντρωση. Πάντως υπάρχει εσχροκέρδεια, κύριε Πρόεδρε, διότι υπάρχουν προϊόντα τα οποία τα ανακαλύπτει κανείς σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές. Λοιπόν, θα περιμένετε να δείτε λίγο και θέλω να στείλω ένα μήνυμα και από την συχνότητά σας και στις πολυεθνικές, στις μεγάλες πολυεθνικές, ότι αν νομίζουν ότι η Ελλάδα είναι καμία μπανανία, στην οποία μπορούν να πουλάνε τα ίδια προϊόντα σε πολύ ακριβότερες τιμές, χωρίς να μας δικαιολογούν την αύξηση του κόστους, είναι βαθιά ανοιχτωμένοι. Και αν χρειαστεί να τα βάλουμε και με πολυεθνικούς κολοσσούς, θα το κάνουμε, γιατί αυτοί ουσιαστικά πουλάνε τα ίδια προϊόντα σε άλλες αγορές. Κάνετε λίγο υπομονή.